Το νομοσχέδιο σηματοδοτεί την παραπέρα πρόθεση της στρατηγικής του κεφαλαίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, κομβικό κομμάτι της οποίας είναι και οι προωθούμενες ιδιωτικοποίησεις. Στρατηγική όμως που υπηρετήθηκε πιστά από όλες τις κυβερνήσεις, του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και η άκρος αποκαλυπτική κοκορομαχία μεταξύ σας εμπεριέχει όλες τις αποδείξεις. Η επιπτώση της πολιτικής αυτής που υπηρετεί τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων είναι δραματικές συνολικά για την εργατική τάξη και το λαό. Μόνο από το 2008 μέχρι σήμερα η απελευθέρωση οδήγησε σε αυξήσεις στα οικιακά τιμολόγια ελεκτρικού ρεύματος μαζί με τις αυξήσεις σε ΦΠΑ, τέλεια ΠΕ, αυξήσεις υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και μια σειρά άλλες χρεώσεις έχουν φτάσει στο 150% και έπεται γιατί υπάρχει πορεία περαιτέρω στην απελευθέρωση και αρκετό βάθος. Στην πορεία της απελευθέρωσης από το 2010 μέχρι σήμερα και οι εργαζόμενοι βίωσαν έντονα τις συνέπειες αυτής της πολιτικής με την επέκταση του δουλεμπορίου των εργολαβιών με 12-ωρη και 16-ωρη εργασία, με έλλειψη μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, ελλείψη στο υγειονομικό προσωπικό, τον παλιό εξοπλισμό που εγκυμονεί κινδύνους για τη ζωή των εργαζομένων, μειώσεις μισθών που έφτασαν το 55%. Εδώ δεν πρέπει να ξεχνάμε γιατί έχετε συμπόρευση όλα τα κόμματα με τις παρατάξεις σας από την αρχή του ξυλώματος με τη συμφωνία της ΠΑΣΚ, ΔΑΚΕ και ΣΑΔ του τότε συνασπισμού στη διοίκηση της ΓΕΝΟΠ συμφώνησαν με την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ να χαρίσουν στην επιχείρηση και στον μελλοντικό τότε επενδυτή ένα μεγάλο κομμάτι από την περιουσία της ΔΕΗ που άνοικε στους εργαζόμενους. Για να προχωρήσει η ιδιωτικοποίηση χάρισαν από τις εισφορές του προσωπικού που ήταν ενσωματωμένες στην περιουσία της ΔΕΗ και που μαζί με τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις της επιχείρησης έφτανε τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι παραπάνω εξελίξεις δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν αν δεν είχαν τη στήριξη και συνεργασία του εργοδοτικού κυβερνητικού συνδικαλισμού, των ανθρώπων σας, όλων σας, στο εργατικό κίνημα, όπως την ηγεσία της ΓΕΝΟΠ και των πλειοψηφιών των λοιπόν σωματείων του ομίλου, οι οποίοι μίλαγαν από την αρχή για τα ωφέλη του ανταγωνιστικού μετασχηματισμού και έβαλαν την υπογραφή τους για τη δημιουργία εργαζομένων πολλών ταχυτήτων. Διαφημίζοντας το νομοσχέδιο που φέρνει η κυβέρνηση για τη ΔΕΗ, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας χρησιμοποίησε το παράδειγμα του ΟΤΕ ως υπόδειγμα ανάπτυξης. Πρέπει εδώ να παραδεχτούμε ότι το παράδειγμα είναι σωστό και δικαίως αξιοποιείται. Αν το διαφημίζεις βέβαια στους επιχειρηματικούς ομίλους που τους καλείς να βάλουν στο χέρι τον αμύθιτο δημόσιο πλούτο. Διότι ειδού το παράδειγμα του ΟΤΕ από 30.000 εργαζόμενοι με νέα συλλογική σύμβαση εργασίας, πλήρη και σταθερή εργασία και συγκροτημένα δικαιώματα, έφτασε στους 15.500, εκ των οποίων οι 5.500 εκτός συλλογική σύμβαση εργασίας με τον κατώτατο μισθό αμοιβόμενοι και 3.500 από αυτούς με ευέλικτη, ελαστική και επινοικιαζόμενη εργασία με μισθούς πείνας και ένταση του αυταρχισμού και βέβαια το αγαθό της επικοινωνίας να μετατρέπεται όλο ένα και περισσότερο σε πανάκριβο εμπόρευμα παρά την τεράστια εξέλιξη της τεχνολογίας. Όλα αυτά βέβαια που έχουν εκλαπεί από τα λαϊκά στρώματα και από τους εργαζόμενους μετατράπηκαν σε ηλιγκιώδη κέρδη για τον όμιλο και έπεται και συνέχεια. Είναι όντως ο καθρέφτης για το τι πρέπει να έχουν στο νου τους οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα και να πάρουν θέσεις μάχης άμεσα. Διότι ο εξυγχρονισμός που επικαλείται η κυβέρνηση για τη ΔΕΗ και εκφράζεται με το νομοσχέδιο είναι η κατάργηση της σταθερής και μόνιμης εργασίας, όπως και η πληρωμή της εργασίας με καθορισμό του μισθού από το ΔΣ της ΔΕΗ, μακριά από κάθε έννοια συλλογική σύμβαση εργασίας. Εξυγχρονισμός θεωρείται η απόλυση μέσω εθελουσιών του προσωπικού που εργάζεται με μόνιμες σχέσεις εργασίας και με εργασιακά δικαιώματα που καθορίζονται από συλλογικές συμβάσεις εργασίας και η αντικατάστασή τους με νέους εργαζόμενους χωρίς δικαιώματα πιο φθηνούς και αναλώσιμους. Πλήρης εφαρμογή με άλλα λόγια του προσφάτως ψηφιστέντος αναπτυξιακού πολυνομοσχεδίου. Αυτή είναι η ανάπτυξή σας κύριοι. Αυτός είναι ο εξυγχρονισμός σας, το πατριωτικό καθήκον όπως εσείς το αντιλαμβάνεστε, τσάκισμα δηλαδή όλων αυτών που παράγουν τον πλούτο για το θησαύρισμα αυτών που δεν παράγουν τίποτα, δεν προσφέρουν τίποτα στην οικονομία, τους μετόχους δηλαδή των επιχειρηματικών ομίλων. Όλοι λοιπόν όσοι θίγονται από το παρόν νομοσχέδιο, δηλαδή πρώτον το σύνολο του λαού μας, λόγω αύξησης στα οικιακά τιμολόγια από 16,4% έως 19,9%
και 19,5 στο νυχτερινό ρεύμα, το κούρεμα στην έκπτωση συνέπειας από το 10 στο 50% και την επιβολή ρήτρας ρήπων στα τιμολόγια. Δεύτερον, οι επαγγελματίες που θίγονται από τις αυξήσεις 21% στο 23% για τα επαγγελματικά τιμολόγια. Τρίτον, οι αγρότες από την αύξηση του διακοπτόμενου ρεύματος κατά 8,3% και του μέσης τάσης κατά 9,6%. Όλοι αυτοί λοιπόν έχουν τη δύναμη να βάλουν τους δικούς τους όρους ανάπτυξης. Έχουν τη δύναμη γιατί αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία του λαού μας. Έχουν τη δύναμη συνεπώς να αναγκάσουν την κυβέρνηση να μην εφαρμόσει το νομοσχέδιο. Ένα νομοσχέδιο που υπονομεύει την ίδια τους την επιβίωση, στέλνει τη χώρα μας στην ενεργειακή εξάρτηση και τη δυνατότητα ανάπτυξής της στα χέρια των συμφερόντων μιας χούφτας επιχειρηματικών ομίλων. Έχουν τέλος όλοι αυτοί τη δύναμη να επιβάλλουν ένα δρόμο ανάπτυξης προς όφελος των δικών τους συμφερόντων, της κάλυψης των δικών τους αναγκών. Και σε αυτή την κατεύθυνση το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος θα καταθέσει όλες τις δυνάμεις. Ευχαριστώ.